είναι ένα κομμάτι το οποίο ξεκινάει από το Αθημιανά και καταλήγει μέχρι το σημείο που συναντάει το υπόλοιπο δίκτυο. Έτσι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο σύντομα. Από εκεί ξεκινάει, τον Αντωνίου ξεκινάει. Δηλαδή φτιάξατε και το αυτό. Δεν θα μπούμε στην πάροδο. Ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι από τα νερά. Νερά το κεντρικό μερικό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα κομμάτι από τα νερά του δρόμου του Λα μπαίνανε μέσα στον δρόμο των Θημιανών από αυτόν. Οπότε εμεί τα πιάνουμε και τα οδηγούμε ευθεία. Παρακαλώ, έχω τελειώσει, μου μιλάει. Λοιπόν, αφορά λοιπόν το κομμάτι αντιπλημμυρικής προστασίας του Κλούβα, η μελέτη... Από την Γάλια, θυμίζω των Θημιανών. Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε την πίστοση 17.386 για να οριστικοποιήσουμε την μελέτη. Προμελέτη. Έτσι, για να οριστικοποιήσουμε την προμελέτη σε μελέτη και να προχωρήσουμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Κάτι θέλεις να προσθέσεις. Στο απευθείας ανάθεσης δήμαρχη, πώς το είναι κάτω, είναι 17.386. Είναι τα όρια, είναι κάτω από το 30% του ορίου α τάξεως πτυχίου. Είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Αν αυτό βγει σε διαγωνισμό θα πάει πάνω από 90.000. Όπως έγινε η σκύλα και το αντιπλημμυρικό της Ευρετής και του Βαρβασιού, πιστεύω ότι μπορούν να επεκταθούν τα έργα αυτά και στο κάμπο, διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και το βλέπετε κάθε φορά που έχει περιόδες βροχοπτώσεις, τι γίνεται μέσα στον κάμπο, πλημμυρίζουν όλα τα περιβόλια. Εδώ, πάνω θέλω να πω ότι θα ψηφίσω, γιατί και παρακάτω έχει ψηφίσει πιστώσεων, μόνο ότι να κάνει με άμεσες ανάγκες του Δήμου σε προμήθειες και σε αποχαιρετιστικά, αντιπλημμυρικά και τέτοια, και όχι σε οδοποιία ή διαμορφώσεις κοινοποιήσεων φόρων, γιατί κατά την άποψή μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο τα έχουμε πει, δεν προκύπτουν μετά από επεξεργασμένη ιεράρτηση δηλαδή των αναγκών. Και το λέω για να μην τοποθετούμε και παρακάτω στις ψηφίες πιστώσεων που είναι για αγροτική οδοποιία και εσωτερική οδοποιία. Και εγώ μια κουβέντα. Ψηφίζουμε τα ανωτέρω ποσά, επειδή απορούν αντιπλημμυρικά έργα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Με τις διαφημίσεις πώς έχει κοστίσει. Με τις διαφημίσεις που έχει κοστίσει. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να ενταχθούν σε ένα συνολικό αντιπλημμυρικό πρόγραμμα προστασίας για όλο τον Δήμο. Και να μην είναι εμβαλωματικές συνεχώς αυτές οι λύσεις. Για τα υπόλοιπα του φυλασσόμεθα ένα θέμα. Λοιπόν, συμφωνούμε κατά πόσο είναι εμβαλωματική μια λύση αντιπλημμυρικής προστασίας του κάμπου, μια περιοχή τεράστια. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μια τεράστια περιοχή με 17.000 θα την κανονίσεις. Μα υπάρχει μελέτη. Επικαιροποιείται η μελέτη αυτή. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλώς, κατά πλειοψηφία. Την ψηφίζουμε, δεν ακούς και όλα τα πράγματα. Ναι, με την διακρίνηση που είπε. Το κατά πλειοψηφία που βγαίνει. Βρέσει Μαρκό, ένα. Ο Γιάννης είπε και εκείνο την ψηφίζουμε. Με τις διακρίνησεις που είπατε. Αλλά ότι είναι εμβαλωματική αυτή η επέμβαση σε ένα τεράστιο χώρο με δύο έργα στο Φραγκοβούνι και στον κάμπο, είναι το πρόβλημα αντιπλημμυρικής προστασίας του κάμπου. Με αυτή την έννοια το είπα, κατάλαβες.